Έχουν κάποια σχέση με όλη την κυβερνητική απραξία και αδυναμία να λειτουργήσουν σωστά. Αλλά θα σας έλεγα ότι ήταν 5-6 άτομα μετρημένα, τα οποία βεβαίως από τα στιγμιότυπα όλοι καταλάβαμε, κάποιοι βεβαίως δεν έχουν σχέση με τους συμβασιούχους, κάποιοι άλλοι μάλιστα δεν έχουν σχέση και με την καθαριότητα των Δήμων. Είναι γιατί από άλλου. Και παρέσπρεσαν σε αυτήν την εποχή. Βεβαίως, διότι θα σας πω. Προφανώς. Προβοκάτσια σε μια διαδικασία που καταλαβαίνουν ότι η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες, είδατε πώς συμπεριφέρθηκε ο πολίτης. Δεν τα βάζει με το Δήμο, δεν τα βάζει με τους εργαζόμενους. Και κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν. Το βάζουν με τις. Θα μου επιτρέψει να το πω, ανόητες αποφάσεις κάποιων που πιστεύουν μέσα από αυτές θα κερδίσουν κουκιά. Ποιος ευθύνεται για την. Είναι σαφές ότι ευθύνεται η κυβέρνηση, η οποία όταν δεν έκανε τις διαδικασίες μονιμοποίησης για μόνιμη θέση, επέλεξε μέσα από δικές νομοθετικές παρεμβάσεις να κάνει την παράταση αυτών των 8 μήνων. Εμείς ως Δήμοι, που διψάμε βεβαίως από μόνιμο προσωπικό, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε την ποιότητα που θέλουμε βάσει των χρημάτων που δίνουν οι πολίτες και αξίζει αν θέλει τις τοπικές κοινωνίες της χώρας μας, δεν αποφασίζουμε όμως εμείς. Αποφασίζει ο Υπουργός Εσωτερικών. Μόνιμος στο Δήμο Αμαρουσίου, όμως, μόνιμος στην καθαριότητα. Ελάχιστος. Ελάχιστος. Αυτοί δουλεύουν αυτές τις μέρες. Βεβαίως. Δουλεύουν. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, υπάρχει μια διαδικασία όπου τα αμαξοστάσια έχουν κλείσει μέσα από περιφρούρηση. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να οπότε κάνουμε τίποτα σε αυτό. Προφανώς δεν υπάρχει και μόνιμη, εργαλείο για να μπορέσει. Εσείς και σήμερα, μάλιστα. Εμείς έχουμε. Στην καθαριότητα. Στην καθαριότητα αυτής, γιατί έχουμε και συμβασιούχους μέσω του ΟΑΕΔ. Ναι. Σε αυτή την κατηγορία που τους πληρώνουμε εμείς, είχαμε ζητήσει 120, μας ήρθαν 93. 100 προέγκρινε τότε η κυβέρνηση, γιατί πρέπει να πάρουμε την έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης, όπως και το αγαθονίζει το ίδιο. Ένας αποφασίζει, όχι εμείς, ούτε οι πολίτες. Και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία της παράτασης συνυπογράψαμε να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι παρέμειναν. Εσείς συνυπογράψατε εμείς στην παρανομία όμως. Όχι, η παράταση είναι αντισυνταγματική. Όχι, ένα λεπτό. Ναι. Να πάρουμε. Το 2015 ήρθε νόμος, ο οποίος στο 8μηνο είπαν θα παρατείνεται για ένα χρόνο. Ήταν τότε ο κύριος Βεναρδάκης, ήταν και ο κύριος Κουρουμπλής. Θα παρατείνεται για ένα χρόνο αυτούς τους ανθρώπους. Πότε? Όταν κιόλας είχαν βγει τα επόμενα 8 μήνα με τα ονόματά τους στην κατηγορία αυτή, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν μπήκαν ποτέ στην εργασία. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο προφανώς η κυβέρνηση θέλει να μονιμοποιήσει. Δεν είχαμε αντίρρηση, γιατί όπως σας είπα, μας λείπουν μόνιμοι υπάλληλοι και προφανώς συνυπογράψαμε. Και μάλιστα, προσέστε εκεί που λέτε το παράνομο. Το τέλος του 2016, όταν ήρθε τότε ο κύριος Σκουρλέτης που κούναγε τα δάχτυλα και έλεγε όποιος δεν υπογράψει θα πάει στο πειθαρχικό και δεν λέει και μια συγγνώμη έστω ο κύριος Υπουργός, ο προϊστάμενός μου δηλαδή, σε αυτό, τι είπε? Θα υπογράψετε, θέλετε δεν θέλετε, και μάλιστα έχουμε κανονίσει εμείς ως νομοθετική εξουσία ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν ούτε παρανομία για να ούτε να μπορούν να πληρώσουν. Στον κύριο Καρκατσούλη, άρα μας, λοιπόν μας για λέτε να ολοκληρώσω. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν. Σε αυτή τη διαδικασία εμείς είχαμε πει ότι υπάρχουν ζητήματα συνταγματικότητας, διότι συμπληρώνει το 24μηνο αυτή πλέον. Και όπως μας λένε οι αποκτούν νομικοί. Δικαιώματα. Ακριβώς. Έτσι. Είπαν άρα τα έχουμε ρυθμίσει όλα. Λέτε από το Υπουργείο Εσωτερικών να συμπληρώσουν. Προφανώς μέσα από νομική διαδικασία. Κύριε Πατούλη, το ονοματεπώνυμο της ευθύνης ποιο είναι? Σκουρλέτης, τουλάχιστον το επόμενο 8μηνο. Αυτό που βλέπουμε στους δρόμους έχει ονοματεπώνυμο. Σκουρλέτης. Και είναι σαφές ότι ο κύριος Σκουρλέτης χθες, εκτός ότι δεν ήταν όταν είπαμε να συναντηθούμε, είχε κλείσει και τις πόρτες και βρέθηκαν και οι προβοκάτορες. Σας είδαμε εκεί να χτυπάτε, όπως θα το ανοίξετε. Έχουμε ραντεβού. Αυτό είπαμε. Και βεβαίως ο κύριος Σκουρλέτης είναι ο μόνος που δεν καταδίκασε αυτή την οτροπία 4-5 ατόμων όταν ήταν εκείνος που δεν ήταν στο ραντεβού και είχε κλείσει και τις πόρτες. Και προφανώς, και κλείνω με αυτό, να πω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σκουρλέτης μας είπε ότι σε 2-3 μέρες θα έχει τη λύση. Περιμένουμε. Η άποψή μας όμως είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να αναλάβει εκείνος την πρωτοβουλία. Ο κύριος Σκουρλέτης ό,τι έχει πει δεν το έχει κάνει. Δεν γίνεται να αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Όχι, ένα λεπτό. Δεν είναι κράτος αυτό. Όχι, να μιλάει βλέπετε τα σκουπίδια. Η δημόσια υπουργός, υγεία. Σε ποια χώρα μιλάει για όλα? Γι' αυτό υπάρχουν υπουργοί. Ένα λεπτό. Βλέπετε όμως ότι οι υπουργοί τα έχουν θαλασσώσει. Αυτή τη στιγμή τα έχει θαλασσώσει. Η δημόσια υγεία κινδυνεύει. Κύριε Καρκατσούλη, τι κατάσταση είναι αυτή που αντιμετωπίζετε?